Στο τρίτο live του Dancing with the Stars, μαντήλια αποχαιρετισμού κούνησε η Μαριάντα Πιερίδη. Οι διαγωνιζόμενοι, αφού χόρεψαν, απάντησαν και στους τηλεκριτικούς που τις τελευταίες ημέρες έχουν πάθει μια dancing mania. Λαμπουγνούς, Λαμπουγνούς και έχει πίσω και την Ιφάδα. Α, είσαι άκρος χριστουγεννιάτικη. Ναι, ναι, ναι. Oh, yes it is. Αγαπημένη Μαριάντα. Αγαπημένη. Είμαι καλά. Πολλές μελαντές μετράμε από την εβδομάδα. Μετράμε μπόλικες. Ναι. Μετράμε διάφορες μελανιές. Κάνεις ημερολόγιο. Αγαπημένο ημερολόγιο. Κρατάω αρχείο, βέβαια. Σήμερα μελάνιασα εκεί. Χθες πόνεσα εδώ. Προχθές πήγα στο νοσοκομείο. Παραπροχθές ξαναπήγα στο νοσοκομείο. Έτσι, κάπως έτσι. Θέλω να μου σχολιάσει και τα όσα γράφονται τις τελευταίες ημέρες από τους τηλεκριτικούς. Η κριτική όταν γίνεται από ανθρώπους που δεν σεβόμαστε την άποψή τους, δεν νομίζω ότι είναι κριτική. Έτσι. Όταν κάποιος σέβεσαι την άποψή του, εκεί την ακούς, τη λαμβάνεις πολύ σοβαρά υπόψη σου και διορθώνεις τα λάθη σου. Αλλά τώρα μιλάμε για ανθρώπους που νομίζω δεν θα έπρεπε καν να τους δίνουν βήμα για να μιλήσουν. Έτσι. Δεν θα έπρεπε. Είναι γεγονός, κυρίες και κύριοι, μας αποκλειστήκαμε την καμέρα του FD στο Μακικιάζ, ακριβώς πίσω με τον κύριο Κοστάλα. Ετοιμάζεται η κυρία Κελικρίδου στα δεξιά και στα αριστερά. Έχουμε βροχές, όχι. Είναι η κυρία Τριφίλη. Όμως πάμε να δούμε τι γίνεται στο backstage. Και ήρθαμε και εσύ στο backstage, και ο Γιώργος Τρώει. Έφερε γλυκά η μάνα μου, διάμεση τη λίγα. Όταν έρχεται η μάνα μου, πάντα το με βρίσκει αδύνατο. Παιδάκι μου, λέκοψες. Και μου έφερε γλυκά. Για σε εδώ εγώ. Έχει κόψει. Έχει κόψει. Οι μανάδες δεν αλλάζουν. Έβαλε, μανακόπτες. Θα πάρεις και το μικρόφωνο, Τσίρκο. Θα μας πεις τίποτα σε λίγο. Το τελευταίο διάστημα που οι τηλεκριτικοί ασχολούνται μαζί σου, πώς το βλέπεις? Ναι, δεν ξέρω, παιδιά. Κάτι τα διάβασα προχθές. Να σου δεν ασχολούμαι, στορκίζομαι. Μα είπαν σε σακιά τσουβάλια και εξοβλημένους για τέτοια. Εξοβλημένους. Ο καθένα στο δημοκρατικό πολίτευμα. Τι που συμμετέχουν λίγο στο παιχνίδι. Εντάξει, ό,τι πει, ποιο το πει. Ήταν η κυρία Γραμμέλη, αν μια χαρά. Την έχω Γραμμέλη. Άμα κάθομαι τώρα να στεναχωριέμαι με την κρίση, με την κριτική που κάνει κάποιος σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα, μπορεί να πει ο καθένας οτιδήποτε. Ωραία. Μια χαρά. Γνώμη της δεν είναι, αυτή είναι η γνώμη της. Μια χαρά. Και καλό να έρθει 5 μέρες την εβδομάδα στο Καραμέλα. Ναι, ναι. Να δει πως χειροκροτάει ο κόσμος τους προβλημένους. Επίσης την καλό να μπει στο YouTube και να δει πάνω από 20 εκατομμύρια views που μπαίνουν να δουν τα τραγούδια του προβλημένου. Και επίσης να έρθει να δει έναν 37χρονο εξοβλημένο με τρία παιδιά να χορεύει κάθε εβδομάδα και να υδρώνει. Η κυρία Γραμμέλη τι κάνει? Τηλεκριτική. Α, καθιστεί, ε. Ναι. Γεια σας. Θέλω να μου πείτε πραγματικά τι κάνετε. Πραγματικά έχουμε όλη αυτή την απορία. Δεν ξέρω, παιδιά, δεν κάνω κάτι ιδιαίτερο. Ίσα-ίσα προσπαθώ να μην είμαι σεξ. Δηλαδή, μου βάζουν ερωτικά τραγούδια, μου βάζουν ερωτικά ρούχα. Εγώ πιστεύω ότι γίνομαι λίγο γραφική, δεν ξέρω. Αλλά αυτό που κάνω είναι ότι προσπαθώ να το νιώθω εκείνη τη στιγμή, ό,τι κάνω. Το τελευταίο διάστημα γίνονται πολλές αυστηρές κριτικές από τηλεκριτικούς. Κοιτάξτε. Θέλω πάνω από το πώς λέτε την άποψή σας. Εγώ δεν παίζω αυτό το παιχνίδι. Ξέρω πολύ καλά ότι αυτό γίνεται από κάποιους για να πούνε κάτι κακό, για να ο κόσμος να τους δώσει έμφαση. Γιατί το κακό πουλάει, δυστυχώς. Αλλά ξέρετε, είναι τόσο ανόητο. Προσπαθούν να βρουν μια βλακεία ώστε εμείς να απαντήσουμε και να γίνει ένας ντόρος. Το θεωρώ ανόητο και χυδαίο. Μακάρι να μπορούν να στηρίξουν όλα τα παιδιά, μακάρι να είναι με χαμόγελο και αγάπη απέναντί μας, γιατί και εμείς έτσι είμαστε. Και δεύτερον, ό,τι και να πούν, ό,τι κακία και να πούν, σεβαστή είναι. Από μένα είναι καλοπροαίρετη και σεβαστή. Αλλά δεν μπαίνω στο παιχνίδι, γιατί ξέρω πολύ καλά γιατί το κάνω. Και δεν εννοούνται πιο πολλά. Λένε κακία για να ακουστεί το όνομά τους. Φυσικά δεν το κάνουν σοβαρή τηλεκριτική. Έτσι. Το κάνουν τηλεκριτική που τώρα τρεις λαλούν και δύο χορεύουν. Θέλω να σας πω, σήμερα είστε αρκούντος σεξι. Προσπαθώ και όποιος αντέξει. Στον δρόμο σας λένε. Μπράβο, βασάρα μου. Οι φίλες που έχετε πει την πρώτη φορά, οι φίλες σας τι λένε κάθε φορά που σας βλέπουν εδώ? Μου λένε Βάστα Ρόμελ, με την έννοια ότι κρατάω, ας πούμε, τους υπερήλικες.